ψωμί. Λέγαμε χαρούμενες, έχει αρτοπία, καπνίζουν τα φουγάρα. Μετά την, από την επόμενη μέρα άρχισε η πληροφόρηση και δραματικότερη από ό,τι μπορούσε να είναι, γιατί όπως λέγανε τους πηγαίνανε και κατευθείαν στα κρεματόρια, όπως ήταν γνωστό. Πολλά τρανσπορτ πήγανε κατευθείαν εκεί. Εσάς δεν σας πήγανε, μας λέγανε οι Ρωσίδες, γιατί είστε για πολιτικά. Αυτούς που είναι για πολιτικά δεν τους πάνε κατευθείαν στο κρεματόριο, αλλά αύριο μεθαύριο μπορεί να πεθάνετε και εσείς. Δεν είναι δηλαδή τόσο δύσκολο να χάσετε τη ζωή σας, οπότε και εσείς εκεί θα καταλήξετε. Το λέγανε τόσο απλά και φυσικά. Όλοι σε εκεί θα πάμε. Σε κάθε αίθουσα βάζανε ανακατωμένους περί τους 2.000 ανθρώπους. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά, ηλικιωμένοι, νέοι. Τους οποίους τους υποχρεώνανε να ξεντύνονται. Όταν μπαίνανε μέσα, έκλειναν οι πόρτες, ερχόταν ο αξιωματικός των SS και ο βοηθός του, ή και οι δύο μαζί, ή και από μόνοι τους, και ανέβαινε τη σκάλα απ' έξω, ανέβαινε στη στέγη, άνοιγε την τρύπα και έριχνε μέσα το τσικλόν Μπ. Το τσικλόν Μπ είναι το αέρο το οποίο το χρησιμοποιούσανε, είχε κρυσταλλική μορφή και ήταν κάπου κάτι γαλάζιες πέτρες. Και μόλις ερχόταν σε επαφή με τον αέρα, εξέδιδε αέριο και του σκότωνε. Η διάρκεια ήταν αρκετά μεγάλη. Όταν πεθαίνει κανείς, είναι πάντα μεγάλη διάρκεια, γιατί πνιγόνταν κυρίως και προσπαθούσαν όλοι μετά, τους βρίσκανε ο ένας απάνω στον άλλον, που προσπαθούσαν να σπάσουν την πόρτα για να βγουν απ' έξω, και ήταν βουνό άνθρωποι όταν άνοιγε η πόρτα του θαλάμου των αερίων. Όλος παλεύαμεν ημάν εφετς Ιεουδίμ τσοφία. Μουλβάτε μίδρα κάδιμα Άγιμ λετσιόν τσοφία. Όλο αυτά τικβατένου ατικβα βερτσένου. Βέω τα χόψη, βέω τσένου, ερετσίον, Ιερουσαλάιμ. Σκαλοπάτια. Περνούσανε, κάνανε το μπάνιο, ποτίθεται, και τους καίγανε. Η ραφιναρισμένη μεθοδολογία των Γερμανών για να σε πιέσουν και να σε βασανίσουν και να σε κάνουν δεν είχε όρια. Ένα από αυτά ήταν ότι έπρεπε να έχουμε τάξη. Τάξη και να έχουμε και βήμα. Ένα, δύο, τρία, ένα, δύο, τρία. Πρέπει να έχουν πειθαρχία. Για να το πετύχουν αυτό βάζαν και μουσική. Όχι για να γελιοποιήσουν τους σκλάβους, τους εργάτες που επιστρέφαν ή που βγαίνουν από το στρατόπεδο για να πάνε εκεί να δουλέψουν, αλλά για να έχουν τάξη και στο βηματισμό. Πατέρα, ήρθες εδώ αλήθεια? Δεν μου το είπες ποτέ. Δεν μας έστειλες κανένα σημείωμα? Δεν μας έστειλες κανένα σημείωμα? Πού είσαι κρυμμένος, σου σφυράω να βγεις, δεν βγαίνεις? Να αυτός ο γέρος. Here you are, my father. No, sir. It was there. It was here. Is that right? Yes. If you are good, my father. No. I'm sorry. But I'm your brother. Bye, friend. I'm your brother. Thank you.
So long. Συνάντησα τον αδερφό μου. If you are my father, I'm not. You're too young for me. If you are my grandfather, not even. Where are you from? If you are my brother, maybe. Because all of this, it was here. Why? Why? Tell me why. Because είναι γεγονός ότι είστε από λίγο χρόνο γίνεται η απελευθέρωσή μας. Ένα τάγκ αμερικάνικο δίνει μια την πόρτα. Τι ήταν η πόρτα, εκείνη η πύλη που τη φοβόμασταν τόσο πολύ, τη ρίχνει κάτω και μπαίνει μέσα στο στρατόπεδο. Όλος ο κόσμος αλλάζει και κατεβαίνει προς την πλατεία. Εγώ δεν μπορώ να περπατήσω, με παίρνουν και εμένα, αχ, θέλω και εγώ να πάω, με παίρνουν και με σηκώνουν και πάω προς την πλατεία. Και εκεί στην πλατεία βλέπω το μεγάλο το αμερικάνικο το τάγκ. Και αυτόν ένα χοντρό αξιωματικό να προσπαθεί να βγει από με το κεφάλι του από την τρύπα. Και το μόνο που θυμάμαι καλά είναι πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος ο χοντρός να χωρέσει και να μπορεί να βγει από το τάγκ. Γυρνάει, με βλέπει και λέει, ούτε μας είπε ότι είστε ελεύθεροι τίποτε, Έλληνες υπάρχουν εδώ. Ήταν Ελληνοαμερικανός και ζητούσε να μάθει Έλληνες. Και είχε Έλληνες, ήταν πολύ συγκινητικό. Τι να σας πω, εκείνη τη στιγμή κατάλαβα, τελειώσαν τα βάσανα. Και απελευθερωθήκαμε. Ερετσίον Ιερουσαλάιμ.